Τώρα θα πάμε, Χρύσανθε και Αλεξάνδρα, σε ένα πρόσωπο το οποίο έγινε viral από προχθές που εμφανίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στην δεξίωση. Χθες το όνομά του ήταν πρώτο τρέν, όπως λένε στο Twitter, αλλά είναι και ένας απίστευτος καλλιτέχνης, ένα φοβερό βιογραφικό, το οποίο θα έλεγα ότι η φωτογραφία, αναφερόμαστε σε αυτήν με τις σαγιονάρες και τη βερμούδα, τον αδίκησε. Είναι βεβαίως ο κύριος Ιωάννης Στρατάκης, βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες. Αποκάλυψες. Υπήρξε ανθρωποκυνηγητό, ξεχύθηκαν δημοσιογράφοι. Όλοι οι δημοσιογραφικοί πιάσαν τον ψάχνει από χθες. Δεν ξέρω αν τον αδίκησε η φωτογραφία ή αν τον αδίκησαν τα σχόλια τόσο των δικαστών των social media, αλλά και ορισμένων συναδέλφων μας. Να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Το μεγάλο Καλημέρα. Μυστήριο αποκαλύπτεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είστε το πρόσωπο. Όλοι οι δημοσιογράφοι έψαχναν να σας βρουν από χθες. Και σας βρήκε η καλή συνάδελφος Ειρήνη Αρβανίτη από την εκπομπή μας. Καλημέρα. Ο κύριος Στρατάκης, κορυφαίος γιολιστής της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Έτσι, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, τον οποίο τον μάθαμε από με αφορμή αυτό το περιστατικό, σωστά. Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Πείτε μας τις αντιδράσεις από τα σχόλια. Το Twitter, ναι, σας πω. Ναι, το πρωί που σηκώθηκα, συνήθως χτυπάει το ξυπνητή, κοιτάω λίγο το mail μου, κουζουρεύω μισή ωρίτσα και βγαίνω για τη δουλειά μου συνήθως. Λοιπόν, και έπεσε το μάτι μου στην φωτογραφία μου και λέω τι έγινε εδώ. Μετά άρχισα να διαβάζω και μου κράτησε μισή ώρα αυτό το πράγμα. Ήταν λίγο σοκαριστικό θα έλεγα. Με έπιασε τρεμούλα να πω την αλήθεια και δεν ήξερα, υπήρχαν κυρίως αρνητικά σχόλια το πρωί. Και λέω ρε παιδιά, εγώ τα έκανα όλα αυτά. Θα τα πιάσουμε από την αρχή, κύριε Στρατάκη. Ναι, ναι. Εσείς για ποιο λόγο βρεθήκατε στο Προεδρικό, πρώτα απ' όλα ναι. Να μας πείτε. Αχα. Έχουμε διαβάσει την ανάρτησή σας βέβαια. Ναι, και ναι, πώς ναι. Έφτασε ο φωτογραφικός φακός να αποτυπώνει αυτή την εικόνα με τη σαγιονάρα. Κοιτάξτε, για τη δουλειά μου είχαμε με ένα κλιμάκιο από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ αναλάβει να επενδύσουμε μουσικά κάποια στιγμή, κάποια μικρή μισή ώρα ας πούμε από την εκδήλωση στον κήπο όλα αυτά. Όταν φτάσαμε εκεί, βεβαίως πήγαμε για να κάνουμε την πρόβα, να βάλουμε τις καρέκλες μας, να δούμε αν βλέπουμε τον μαέστρο και αν μας βλέπει αυτός, να ρυθμίσουν οι συνάδελφοι τα μικρόφωνα για την εκπομπή κτλ. Αυτό γίνεται αρκετή ώρα, αρκετές ώρες μάλλον πριν την αρχή της εκδήλωσης. Στην περίπτωσή μας ήταν να γίνει 6, φτάσαμε 6 και 4 μέχρι να τοποθετηθούν όλα. Μετά από το τεταρτάκι της δοκιμής, βεβαίως είχαμε 2 ώρες, 2,5 στην ουσία. Που δεν είχαμε τι να κάνουμε, να βγούμε έξω δεν γινότανε, γιατί στην είσοδο γίνεται ο έλεγχος βεβαίως και δίνουμε και τις ταυτότητές μας. Ναι. Κάποιος τώρα εσείς δεν γιατί είχε πήγατε προβλέψει. Με βερμούδα και σαγιονάρες, κύριε Στρατάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, είχα ενός πολύ καλού μου φίλου το γάμο την ημέρα πριν και η γιορτή συνεχίστηκε βέβαια μετά στην παραλία, ήπιαμε τον καφέ μας και έφυγα κι εγώ με τη βερμούδα μου και την παντοφλίτσα μου. Άρα από την παραλία πήγατε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, απευθείας. Είχατε μαζί κάποιο κοστούμι, γιατί σας είδαμε μετά βεβαίως, με άλλες φωτογραφίες. Με κοστούμι. Ναι. Εδώ. Βεβαίως έχουμε τη στολή μας, να το πω έτσι, από στολή. Την ορχήστρα. Δεν το είχατε φορέσει για να μην το τσαλακώσετε. Όχι βέβαια, γιατί έχω μένω στο Μαραθώνα, στο Δήμο Μαραθώνος και είναι με την επιστροφή στο Σαββατοκύριακο γίνεται λίγο χαμός στο δρόμο. Και πολύ ζέστη βεβαίως. Πάρα πολύ ζέστη και εντάξει, μου αρέσει η ζέστη αλλά δεν την αντέχω και πολύ. Και λέω τώρα αν βάλω το κοστούμι και το λουστρίνι μου και οδηγώ μια μισή ώρα που πήρε μέχρι να φτάσω. Κάνετε δεύτερο μπάνιο μετά την παραλία. Ναι, δεν είναι τόσο το μπάνιο, είναι ότι μετά δεν μπορείς να παίξεις. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό να είναι βρεμένα τα ρούχα υδρωμένα. Κύριε Στρατάκη, μετά από όλα αυτά τα σχόλια που ξυπνήσατε και εσείς εχθές το πρωί και είδατε στα social media να κυκλοφορούν, το μετανιώσατε που πήγατε με την συγκεκριμένη ενδυμασία στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνετε και εσείς την πρόβα σας μέχρι να ετοιμαστείτε?
Θα σας πω αμέσως. Το μετάνιο κύριε Στρατάκη, σε όλο το πριν σχολιάσει την ερώτηση Αλεξάνδρας, να σας διαβάσω μερικά από τα σχόλια που θα τα έχετε δει. Αν δεν υπήρχε αυτή εδώ η σαγιονάρα, γράφει ένας χρήστης του Facebook, μπορεί να έφευγα από τη ζωή χωρίς να έχω ακούσει ποτέ την προφορά της Αττικής διαλέκτου. Διότι με αφορμή την σαγιονάρα, σας άκουσαν να μιλάτε και αρχαία ελληνικά, που θα σας ζητήσω να μας μιλήσετε και σε λίγο, γιατί τα μιλάτε άπτεστα. Σαγιονάρα Γκέιτ, γράφει ένας άλλος χρήστης. Δερμάτινη μια χαρά, γράφει κάποιος άλλος. Προτείνω να βγάλετε τις σαγιονάρες σε δημοπρασία, προτείνει ένας άλλος χρήστης. Και βέβαια, είχαμε και πιο αιχμηρά σχόλια, με ευθύνες στην Προεδρική Φρουρά. Βέβαια, βέβαια. Αυτό έπεσε και αυτό στην αντίληψή μου. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, ήταν αστείο να το παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, δέχτηκα και μερικές απειλές. Ευτυχώς όχι πολλές. Και ευτυχώς από ανθρώπους. Βεβαίως, ναι. Γιατί σου λέει δεν σέβεσαι τους θεσμούς, δεν σέβεσαι το Προεδρείο, δεν σέβεσαι τη δημοκρατία. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη συζήτηση. Και πολλοί, δεν ξέρω, νιώθουν προσβεβλημένοι ή το κάνουν έτσι για αστείο, ποιος ξέρει. Αλλά τέλος πάντων υπόθηκαν και αυτά, από την αλήθεια. Βέβαια, ευτυχώς τα περισσότερα σχόλια ήταν μάλλον αστεία και θετικά. Και εδώ βλέπουμε τώρα εμείς, κύριε Στρατάκη, αν μπορούμε να την ξαναδούμε, και τη σαγιονάρα για την οποία πολλής λόγος έγινε και πολύ μελανιχήθηκε όλες αυτές τις ημέρες. Και μάλιστα κάνατε και εσείς μια ανάρτηση, μια νέα ανάρτηση, που αναφέρεται ότι θα ιδρύσετε το κόμμα της Σαγιονάρας. Να το περιμένουμε. Βεβαίως με καργαλάει πολλοίς κόσμος και μου λένε «Να, τώρα είναι η ευκαιρία που τόσος κόσμος σε γνώρισε» και τα λοιπά. Εντάξει, φυσικά είναι αστείο αυτό το πράγμα. Βεβαίως με όλα μπορεί να κάνει κάποιος μία πρόταση να σχολιάσει κάποια κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι και αυτό που έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση και τις παρεξηγήσεις που μπορεί να προκύψουν από κάτι τέτοιο. Προς Θεού δεν ήταν αυτό το πράγμα κριτική ούτε στους θεσμούς, ούτε στο Μέγαρο. Και αυτό που θέλω να πω, κάθε κτίριο, ό,τι και να είναι, τη στιγμή που δεν λειτουργεί για το ρόλο στον οποίο δημιουργήθηκε, είναι απλώς ένα κτίριο, δεν είναι θεσμός. Και αυτό πολλοί δεν το κατάλαβαν από ό,τι φαίνεται. Σου λέει δηλαδή θα πρέπει και όταν περνάμε απ' έξω να είμαστε ντυμένοι με κοστούμι. Αυτό είναι δηλαδή λίγο παράλογο, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Γι' αυτό αναγκάστηκα και λίγο με απολογητικό ύφος να γράψω. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, κύριε Στρατάκη, δυστυχώς και την εκφράζει παντού πλέον και χωρίς να γνωρίζει και ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Και εδώ εμείς απέναντί μας αυτή τη στιγμή έχουμε έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη με πολύ σημαντικές σπουδές. Και θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εμείς, να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς έχετε κάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Αν θέλει, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με βρει βεβαίως. Κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πια, που όπου και να είσαι, μπορείς να επικοινωνήσεις, ας πούμε. Ναι, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τις εργασίες μου, ευχαρίστως να επικοινωνήσουν. Μια κουβέντα στα αρχαία ελληνικά θα μας πείτε. Τι να σας πω, κάτι, αυτό δεν είναι... Ποια είναι αυτή που σας εκφράζει, κύριε Στρατάκη, οι αρχαίοι Έλληνες θα έχουν πει όλα. Ποια φράση εκφράζει εσάς? Πολλές, τι να σας πω, είναι όλα θησαυροί αυτά που έχουν μείνει. Σας διαβάσω λίγο την αρχή από την Ιλιάδα. Ναι. Δεν είναι αττική γλώσσα η διάλεκτος αυτή, όμως γράφτηκε με τα σύμβολα, με τον τρόπο γραφής της Αττικής. Άρα υποθέτομαι ότι έτσι κάπως θα ακουγόταν. Λοιπόν, «Μένει να βέιντεται απέλευγια δυο Αχιλλέος ουλωμένεν, εμυρία καίου εισάλγεται, πολλάς διπτήμους ψυχάς αβιδι προϊάψεν, Ερώων, αυτούς δε χελόρια τεύ και κύνεσιν, ουγιανό εισίτε, πάση τη βος δε τελέιε το μπούλε» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην σας κουράζω. Εγώ θα σας πω, κύριε Στρατάκη, ότι σας πάει πάρα πολύ το κοστούμι. Βεβαίως σας πάει και η βερμούδα και η σαγιονάρα. Και επειδή είστε κορυφαίος μουσικός, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε Έλληνας και
έχετε αυτή τη θέση. Είμαι σίγουρος ότι θα είστε καλεσμένος και του χρόνου. Και είμαι επίσης σίγουρος ότι την επόμενη φορά δεν θα πάτε από την παραλία. Κατευθείαν στο Προεδρικό. Τώρα το έμαθα. Τώρα το μάθατε το δρόμο. Εγώ κρατάω μία φράση σας, κύριε Στρατάκη, από το post που κάνατε στο Facebook, που είπατε και κάτι άλλο. Τη δημοκρατία δεν την κάνουν τα ρούχα. Ρωτήστε τον Κλισθένη και τον Περικλή για το ποια κουστούμια προτιμούσαν. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τα λέει, είναι λίγο εύκολο να το σκεφτεί κανείς βέβαια, να πω την αλήθεια. Αλλά εύκολα ήταν και, και πολλά αρνητικά σχόλια του, οπότε εντάξει, απαντάς αναλόγως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα μας. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.